Μπορεί με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με δηλώσεις του στον τοπικό τύπο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης να επιτέθηκε ουσιαστικά στον τρόπο που λειτουργεί το Μητρώο Στελεχών για την ανάδειξη των υποψήφιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, με αφορμή και την ύπαρξη σε αυτό του γιου του πρώην υπουργού του Πασόκ Γιάννου Παπαντονίου. Όμως ο περιφερειακός συντονιστής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Αντώνης Πασχάλης απέφυγε να έρθει σε αντιπαράθεση με τον αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, στηρίζοντας όμως παράλληλα τη λειτουργία του Μητρώου Στελεχών. Τις δηλώσεις του κ. Ζαγναφέρη δεν τις γνωρίζω. Οπότε υπ' αυτήν την έννοια δεν μπορώ να τη σχολιάσω, γιατί ο κύριος Ζαγναφέρης είναι ένα προβεβλημένο στέλεχος του κόμματος. Επειδή δεν τη γνωρίζω προσωπικά, έλειπα πάρα πολύ αυτό το διάστημα, την τελευταία εβδομάδα. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο κύριος Ζαγναφέρης είναι ένα προβεβλημένο στέλεχος του κόμματος. Δυστυχώς, με το ένα τον άλλο, δεν τις γνωρίζω τις δηλώσεις του, οπότε δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο επ' αυτού. Είχε υπάρξει κριτική γενικότερα μέσω του κόλπου του κόμματος για το θέμα της πλατφόρμας, γιατί είναι η αλήθεια ότι κάποιος, ας πούμε, το να εμφανίζεται το όνομα του γιου του Γιάννου του Παπαντονίου, ας πούμε, μέσα στους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ξένησε λιγάκι. Αυτά θα πρέπει να τα περιμένει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα δει και ανθρώπους να έρχονται από άλλους χώρους μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι έτοιμος γι' αυτό. Καταρχήν για τον γιο του πρώην υπουργού, του κ. Παπαντονίου, έχει αναφερθεί ότι συμμετέχει στις διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, έχει δηλώσει την επιθυμία του να συμμετέχει στο στελεχειακό δυναμικό. Αυτό δεν προδικάζει τίποτα. Παρακολουθεί, εξ όσων γνωρίζω, με ένα μικρό αστερίσκο, τις διαδικασίες και τον κύκλο σεμιναρίων που γίνονται στα πλαίσια της Πολιτικής Ακαδημίας, και μέχρι εκεί. Δεν είναι της λογικής ότι πρέπει να χρεώνουμε στους νέους ανθρώπους τις αμαρτίες, τα πλεονεκτήματα ή την ιστορία των γονιών τους. Σαφώς ο καθένας μας κάτι κουβαλάει από το σπίτι του και από το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά δεν μπορούμε να τα φροντίζουμε όλα, και σε καμία περίπτωση δεν έχει ανακοινωθεί ότι ο γιος του πρώην υπουργού θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται πάντως πως η ανανεωτική προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να εισάγει ένα νέο τρόπο στελέχωσης των ψηφοδελτίων του κόμματος και μια διαφορετική προσέγγιση στη στελέχωση της Νέας Δημοκρατίας, με ανοίγματα προς το κέντρο και την κεντροαριστερά, δεν γίνεται χωρίς αντιδράσεις και προβληματισμό ακόμα και από προβεβλημένα στελέχη με ιστορία στη γαλάζια παράταξη.